Είμαι σε ένδειξη συμπαράστασης καταρχάς για τον συνάδελφο που υπέστη μια παράδεκτη επίθεση και κατά δεύτερον για όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα και είναι το Υπουργείο που το έχει δημιουργήσει αυτό το κλίμα, ότι ξαφνικά η εκπαιδευτική κοινότητα γίνεται υπεύθυνη εξ ολοκλήρου για την αντιμετώπιση του COVID στα σχολεία. Όταν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με τμήματα 24 και άνω μαθητών, καταλήγουμε στην υποχρεωτικότητα της χρήσης της μάσκας, χωρίς αυτό σαφέστατα να εξασφαλίζει ούτε μας ούτε τα παιδιά. Κανέναν από αυτούς τους γονείς που διαμαρτύρονται στη χρήση μάσκας, δεν έχω ακούσει να υπερασπίζονται καταρχάς το αίτημα για μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και κατά δεύτερον να διαμαρτύρονται απέναντι στις επιλογές που έχει κάνει το Υπουργείο. Όλη αυτή η διαδικασία με τα εξώδικα στα σχολεία, με τις επιθέσεις λεκτικές ή σωματικές, ακόμη χειρότερα σε εκπαιδευτικούς, θα απαντηθεί, αρχής γενομένης από σήμερα, την κοινότητα των εκπαιδευτικών και του συνόλου των γονέων, που σαφώς δεν τάσσονται με αυτή την θέση. Έχουν βγει πάρα πολλές ανακοινώσεις από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Αλλά χρειάζεται μία άμεση λύση, έτσι ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν διαζώσεις φέτος όλη τη χρονιά. Με αυτές τις συνθήκες, πολύ φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τα περσινά, θα ξανακλείσουμε, θα έχουμε τμήματα που δεν θα λειτουργούν, θα έχουμε σχολεία που δεν θα λειτουργούν. Τα έχει ανακοινώσει η Υπουργός Παιδείας. Και οι δηλώσεις εκ των υστέρων μετά την επίθεση στο συνάδελφο ότι θα προστατεύσει την εκπαιδευτική κοινότητα, στην πράξη δεν φαίνονται πουθενά. Γιατί πρόκληση σας ποια είναι? 15 μαθητές το μάξιμουμ ανά τμήμα και αυτό αν τα τετραγωνικά των χώρων το επιτρέπουν, γιατί οι αίθουσες, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν έχουν δυνατότητα τέτοια. Πλήρη έλεγχο υγειονομικό, τεστ δωρεάν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, να ξέρουμε με ποια δεδομένα ξεκινάμε τη χρονιά. Σταδιακά μέσα στο διάστημα δειγματοληπτικό έλεγχο για να προστατεύουμε την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα, υγειονομικό υλικό, τα μέσα ατομικής προστασίας. Δεν έχουμε στα σχολεία, να μην συζητήσω ξανά για τις μάσκες που έστειλαν. Έτσι, όλα τα υπόλοιπα τα αγοράζουμε με δικά μας έξοδα, όποιος και αν μπορεί. Το βασικό όμως είναι η τήρηση των αποστάσεων. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Είναι το πρώτο που πρέπει να καλυφθεί, που δεν έχει καλυφθεί σε καμία περίπτωση.